Θέλω να σας βοηθήσω από απλή συμπάθεια, πιστέψτε με. Τι τα θέλετε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι ιδέες, με ενδιαφέρουν τα άτομα. Το άτομό μου βρίσκεται πάνω από εσάς και τα αφεντικά σας. Μπορείτε να με σκοτώσετε, δεν μπορείτε να με δικάσετε. Ξέρω που θέλετε να καταλήξετε. Αναζητάτε κάποιο αδύνατο σημείο και περιμένετε από μένα μια νεσχρή στάση, δάκρυα και μετανιωμούς. Δεν πετύχετε τίποτα. Αυτό που είμαι δεν σας ενδιαφέρει. Εκείνο που σας ενδιαφέρει είναι το μίσος μας. Το δικό μου και των αδερφών μου. Είναι στην υπηρεσία σας. Το μίσος. Άλλη μια ιδέα. Αυτό που δεν είναι ιδέα είναι το έγκλημα και οι επιπτώσεις του φυσικά. Θέλω να πω η μετάνοια και η τιμωρία. Σε αυτό το σημείο εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο. Γι' αυτό άλλωστε έγινε αστυνομικός. Για να βρίσκομαι στο κέντρο των πραγμάτων. Αλλά εσείς δεν συμπαθάτε τις εκμυστηρεύσεις. Ήθελα μόνο να πω πως δεν πρέπει να καμώνεστε πως ξεχάσατε το κεφάλι του μεγάλου Δούκα. Αν το συνειδητοποιήσετε αυτό, η ιδέα δεν θα σας χρησιμέψει πια σε τίποτα. Θα ντρέπεστε να πούμε αντί να είστε περήφανος για αυτό που κάνατε. Και από τη στιγμή που θα ντραπείτε, θα εύχεστε να ζήσετε για να επανορθώσετε. Το πιο σημαντικό είναι να αποφασίσετε να ζήσετε. Κι αν το αποφάσιζα, τότε θα δίνονταν χάρη σε εσάς και στους συντρόφους σας. Τους πιάσετε. Όχι ακριβώς. Αν όμως αποφασίσετε να ζήσετε, θα τους πιάσουν. Κατάλαβα καλά. Καταλάβατε θαυμάσια. Μη θυμώνατε ακόμα. Σκεφτείτε. Από την άποψη της ιδέας δεν μπορείτε να τους προδώσετε. Από την άποψη του γεγονότος αντίθετα, τους παρέχετε μια υπηρεσία. Τους προφυλάσσετε από καινούριες έννοιες και ταυτόχρονα τους γλιτώνετε από την κρεμάλα. Και πάνω απ' όλα κερδίζετε τη γαλήνη της ψυχής σας. Από πολλές απόψεις είναι μια χρυσή δουλειά. Λοιπόν, απάντηση θα σας την δώσουν τα αδέρφια μου, σύντομα. Μάλλον ένα έγκλημα. Σίγουρα σας έγινε βίτσιο. Ας πηγαίνω. Η αποστολή μου ένοιξε. Η καρδιά μου είναι γεμάτη λύπη. Αλλά βλέπω πως επιμένετε ακλόνητα στις ιδέες σας. Δεν μπορώ να σας αποσπάσω. Δεν μπορείτε να με αποσπάσετε από τα αδέρφια μου. Καλή αντάμωση. Τότε, γιατί χαριστήκατε στη μεγάλη δούκισσα και τα νύψια της? Ποιος σας το είπε? Ο πληροφοριοδότης της ομάδας σας ήταν και δικός μας. Εν μέρη τουλάχιστον. Μα γιατί τους χαριστήκατε? Δεν σας ενδιαφέρει. Λέτε? Θα σας πω εγώ το γιατί. Μια ιδέα μπορεί να σκοτώσει ένα μεγάλο δούκα. Μα δύσκολα φτάνει να σκοτώσει παιδιά. Αυτό ανακαλύψετε. Και τότε τίθεται το ερώτημα. Αν μια ιδέα δεν μπορεί να σκοτώσει παιδιά, αξίζει για να σκοτώσει κανείς γενικά έστω και ένα μεγάλο δούκα? Μη μου απαντάτε, μη μου απαντάτε. Προπάντων μη μου απαντάτε. Θα απαντήσετε στη μεγάλη δούκισσα. Στη μεγάλη δούκισσα? Ναι, θέλει να σας δει. Ήρθα κυρίως για να βεβαιωθώ πως η συνδιάλεξη αυτή είναι δυνατή. Είναι. Κινδυνεύει μάλιστα να σας κάνει να αλλάξετε γνώμη. Η μεγάλη δούκισσα είναι χριστιανή. Και καταλαβαίνετε, η ειδικότης της είναι η ψυχή. Δεν θέλω να την δω. Λυπάμαι πολύ, αλλά επιμένει. Και στο κάτω-κάτω της χρωστάτε να της φερθείτε λίγο καλά. Λένε μάλιστα πως μετά το θάνατο του άντρα της έχει λίγο σκαρτάρει. Δεν θελήσαμε να της εναντιωθούμε. Αν αλλάξετε γνώμη, μην ξεχάσετε την πρότασή μου. Θα ξαναγυρίσω. Να, μετά την αστυνομία, η θρησκεία. Σας παραχαϊδεύουν ορισμένος. Όμως όλα είναι σοφά συνδυασμένα. Φαντάζεστε το Θεό χωρίς τις φυλακές. Τι μοναξιά. Τι θέλετε? Γιατί σηκώνετε το κρέπι σας? Κοίτα το πρόσωπό μου. Πολλά πράγματα πεθαίνουν μαζί με έναν άνθρωπο. Το ξέρα. Οι φωνιάδες δεν το ξέρουν. Αν το ξέραν, πώς θα μπορούσαν να σκοτώνουν? Σας είδα. Τώρα επιθυμώ να μείνω μόνος. Όχι. Τώρα απομένει να σε δω κι εγώ. Δεν μπορώ πια να μείνω μόνη. Πριν, όταν υπέφερα, εκείνος ένιωθε κάθε μου έννοια. Και τότε μου ήταν ευχάριστο να υποφέρω. Τώρα, όχι, δεν μπορώ να μείνω μόνη και να σωπαίνω. Μα με ποιον να μιλήσω? Οι άλλοι δεν ξέρουν. Προσποιούνται τους θλιμμένους. Είναι ίσως για κανά δύο ώρες. Ύστερα πάνε να φάνε. Να φάνε και να κοιμηθούνε.
προπάντων να κοιμηθούν. Συλλογίστηκα πως εσύ θα μου μοιάζεις. Δεν θα έχεις όρεξη για φαΐ και σίγουρα δεν θα κοιμάσαι. Και με ποιον άλλο να μιλήσω για το φόνο, αν όχι με το Φωνιά? Ποιο φόνο? Εγώ θυμάμαι μόνο μια πράξη δικαιοσύνης. Η ίδια φωνή. Έχεις την ίδια φωνή με εκείνον. Όλοι οι άντρες έχουν την ίδια φωνή όταν μιλάνε για δικαιοσύνη. Έλεγε, αυτό είναι δίκαιο. Και όλοι τότε έπρεπε να βουβαίνονται. Γελιότανε ίσως, όπως ίσως γελιάσαι κι εσύ. Εκπροσωπούσε την υπέρτατη δικαιοσύνη. Αυτή που κάνει να στενάζει ο ρούσικος λαός εδώ και αιώνες. Και γι' αυτό λάβαινε μόνο προνόμια. Ενώ εγώ κι αν ακόμα γελιέμαι, θα πάρω σαν μοναδική ανταμοιβή μου τη φυλακή και την κρεμάλα. Ναι, υποφέρεις. Μα εκείνον τον σκότωσες. Πέθανε ξαφνικά, τέτοιος θάνατος δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Είναι αλήθεια. Σε πήραν αμέσως. Φαίνεται πως έβγαζες λόγο ενώ σε είχαν ζώσει οι χωροφύλακες. Καταλαβαίνω. Αυτό σε βοηθούσε τη στιγμή εκείνη. Εγώ έφτασα λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Είδα. Έβαλα σε ένα φορείο ότι μπορέσαν να περιμαζέψουν. Πόσο αίμα. Φορούσα λευκό φόρεμα. Πάπαστε. Γιατί? Λέω την αλήθεια. Ξέρεις τι έκανε 2 ώρες πριν πεθάνει? Κοιμότανε. Σε μια πολυθρόνα με τα πόδια σε μια καρέκλα. Όπως πάντα. Κοιμότανε και εσύ τον περίμενες μέσα στο σκληρό βράδυ. Βοήθησέ με τώρα. Είσαι νέος. Δεν μπορεί να είσαι κακός άνθρωπος. Δεν είχα καιρό να είμαι νέος. Γιατί δείχνεις τόση σκληρότητα? Δεν ένιωσες ποτέ ίκτο για τον εαυτό σου? Όχι. Έχεις άδικο. Αυτό ξαλαφρώνει. Εγώ δεν λυπάμαι πια, παρά μόνο για τον εαυτό μου. Πονάω. Έπρεπε να με σκοτώσεις μαζί του αντί να μου χαριστείς. Δεν χαρίστηκα σε εσάς, μα τα παιδιά μου ήταν μαζί σας. Το ξέρω. Δεν τα συμπαθούσα πολύ. Είναι τα νύψια του μεγάλου Δούκα. Δεν ήταν κι αυτά ένοχα όπως ο θείος τους? Όχι. Τα γνωρίζεις. Η ανιψιά μου έχει κακή καρδιά. Αρνιέται να πηγαίνει ίδια τα βοηθήματα στους φτωχούς. Συχαίνεται να τους αγγίξει. Δεν είναι άδικη? Είναι άδικη. Εκείνος τουλάχιστον αγαπούσε τους χωρικούς. Έπινε μαζί τους. Εσύ τον σκότωσες. Σίγουρα είσαι κι εσύ άδικος. Η γη είναι έρημη. Είναι ανώφελο. Πολεμάτε να παραλύσετε τη δύναμή μου και να με απελπίσετε. Δεν το πετύχετε. Αφήστε. Έχω μπροστά μου μια μακρά πάλι να αντέξω και θα την αντέξω καλά. Όταν όμως θα διαβαστεί η απόφαση για την εκτέλεση και θα είναι έτοιμη η κρεμάλα, τότε στα σκαλοπάτια της Αγχώνης θα αποστρέψω το πρόσωπό μου από εσάς και από αυτόν τον απέσιο κόσμο και θα αφήσω τον εαυτό μου ολάκερο να ορμήσει προς την αγάπη που με πλημμυράει. Με καταλαβαίνετε? Δεν υπάρχει αγάπη μακριά από το Θεό. Υπάρχει αγάπη για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι αποκρουστικοί. Τι άλλο μπορείς να κάνεις από το να τους καταστρέψεις ή να τους συγχωρέσεις? Να πεθάνεις μαζί τους. Πεθαίνει κανείς μόνος. Και νεκρός είναι πάλι μόνος. Να πεθάνεις μαζί τους. Αυτοί που αγαπιούνται σήμερα πρέπει να πεθαίνουν μαζί αν θέλουν να ενωθούν. Η αδικία χωρίζει. Η ντροπή, ο πόνος, το κακό που κάνουμε στους άλλους, το έγκλημα χωρίζουν. Η ζωή είναι μαρτύριο αφού η ζωή χωρίζει. Ο Θεός ενώνει. Όχι σε αυτή τη γη. Και εμένα τα ραντεβού μου είναι εδώ, σε αυτή τη γη. Είναι τα ραντεβού των σκύλων που με τη μύτη κάτω οσμίζονται τις ακαθαρσίες. Και είναι πάντα απογοητευμένοι. Θα το μάθω σε λίγο. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε 2 πλάσματα που απαρνιούνται κάθε χαρά και αγαπιούνται μέσα στον πόνο, χωρίς να μπορούν να δώσουν άλλο ραντεβού από το ραντεβού του πόνου? Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως το ίδιο σκηνή μπορεί να ενώσει 2 ανθρώπους. Ποιος είναι αυτός ο τρομερός έρωτας? Εσείς και οι όμοιοι σας δεν μας επιτρέψατε ποτέ κανέναν άλλον. Κι εγώ αγαπούσα εκείνον που σκοτώσατε. Το κατάλαβα. Και γι' αυτό σας χωρνάω το κακό που εσείς και οι όμοιοι σας μου έχετε κάνει. Αφήστε με τώρα. Σας αφήνω. Αλλά ήρθα εδώ για να σας φέρω στο δρόμο του Θεού. Τώρα το ξέρω. Θέλετε να κριθείτε και να σωθείτε μόνο σας. Δεν μπορείτε. Ο Θεός θα το μπορέσει αν ζήσετε. Θα παρακαλέσω να σας δοθεί χάρη. Σας συγκεκριμένο να μην το κάνετε. Άστε με να πεθάνω. Αλλιώς θα σας μισώ θανάσιμα. Θα ζητήσω τη χάρη σας από τους ανθρώπους και το Θεό. Όχι! Όχι! Σας το απαγορεύω! Α, σας ήθελα, κύριε αστυνόμε. Είμαι ενθουσιασμένος. Γιατί? Είχα ανάγκη να περιφρονήσω και πάλι. Κρίμα. Και ερχόμουν να πάρω την απάντηση. Τώρα την έχετε. Όχι. Δεν την έχω ακόμα. Ακούστε με καλά.
Διευκόλυνε αυτή τη συνομιλία με τη μεγάλη δούκισσα, για να μπορέσω αύριο να δημοσιεύσω το νέο στις εφημερίδες. Η αφήγηση θα είναι σωστή, έξω από ένα σημείο. Θα περιλαμβάνεται η δήλωση της μετανοίας σας. Οι σύντροφοί σας θα σκεφτούν πως τους έχετε προδώσει. Δεν θα σας πιστέψουν. Αν προβείτε σε αποκαλύψεις, δεν θα δημοσιεύσω τίποτα. Έχετε όλη τη νύχτα μπροστά σας για να σκεφτείτε. Δεν θα σας πιστέψουν. Γιατί αυτοί δεν αμαρτήσανε ποτέ. Δεν γνωρίζετε την αγάπη τους. Όχι. Μα γνωρίζω πως δεν μπορεί κανείς να πιστέψει στην αγάπη των συντρόφων του μια ολάκερη νύχτα χωρίς ένα μοναδικό λεπτό αδυναμίας. Θα περιμένω την αδυναμία. Μη βιάζεστε. Είμαι υπομονετικός. Κουράσου, Σόνια. Κρυώνω. Έλα να ξαπλώσεις εδώ. Η νύχτα είναι μακριά. Όσο κρυώνω, μπόρια. Αλέξη. Ο Ρλόφ λέει πως μπορεί να είναι και απόψε. Όλοι οι υπαξιωματικοί που δεν είναι της υπηρεσίας διατάχθηκαν να γυρίσουν στο στρατόνα. Κι έτσι θα είναι μπροστά στην εκτέλεση. Πού θα τον συναντήσεις? Θα μας περιμένει το Βοϊνόφ και εμένα στο εστιατόριο της οδού Σοφής Καλιά. Είναι για απόψε, μπόρια. Ακόμα δεν χάθηκε κάθε ελπίδα. Η τελική απόφαση εξαρτάται από τον Τζάρο. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τον Τζάρο αν ο Γιάννεκ γύρεψε χάρη. Δεν γύρεψε. Γιατί είδε τη μεγάλη δούκισσα, αν όχι για να τη γυρέψει χάρη? Αυτή διάδοσε παντού πως ο Καλιάγεφ μετάνιωσε για την πράξη του. Πώς να ξέρει κανείς την αλήθεια? Ξέρουμε τι είπε μπρος στο δικαστήριο και όσα μας έγραψε. Δεν είπε στους δικαστές πως λυπάται που έχει μόνο μια ζωή για να την πετάξει σαν πρόκληση κατάμουτρα στην τυραννία? Ένας άντρας που μιλάει έτσι στο δικαστήριο όταν κινδυνεύει το κεφάλι του μπορεί να ζητιανεύει χάρη? Είναι δυνατό να μετάνιωσε? Όχι, ήθελε, θέλει να πεθάνει. Αυτό που έκανε δεν παίρνεται πίσω με κλάψες. Έκανε άσχημα που είδε τη μεγάλη δούκισσα. Μονάχα αυτός έχει το δικαίωμα να κρίνει αν ήταν σωστό ή όχι. Σύμφωνα με τις αρχές μας δεν έπρεπε να τη δει. Η αρχή μας είναι μία. Να σκοτώνουμε τους τυράννους. Τίποτα άλλο. Τώρα είναι ελεύθερος. Είναι επιτέλους ελεύθερος. Όχι ακόμα. Είναι ελεύθερος. Κοντά στο θάνατο έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί θα πεθάνει, ησυχάστε. Σόνια. Μα ναι, αν του δίναν χάρη, τι θρίαμβος. Θα ήταν η απόδειξη, ψέματα. Πως είπε αλήθεια η μεγάλη δούκισσα. Πως μετάνιωσε και πρόδωσε. Αν πεθάνει αντίθετα, θα τον πιστέψετε. Και θα μπορείτε ακόμα και να τον αγαπήσετε. Η αγάπη σας κοστίζει ακριβά. Όχι, Σόνια. Ποτέ δεν αμφιβάλλαμε γι' αυτόν. Ναι, ίσως. Συγχωρέστε με. Μα στο κάτω της γραφής τι σημασία έχει? Αυτή τη νύχτα θα μάθουμε. Αχ, καημένε Αλέξη, τι ήρθες να κάνεις εδώ? Να τον αντικαταστήσω. Έκλαιγα. Ένιωσα περήφανος διαβάζοντας την απολογία του στο δικαστήριο. Όταν διάβασα «Ο θάνατός μου θα είναι υψή στη διαμαρτυρία μου εναντίον ενός κόσμου γεμάτου δάκρυα και αίμα», άρχισα να τρέμω. Ένας κόσμος γεμάτος δάκρυα και αίμα. Το είπε αυτό, είναι αλήθεια? Το είπε. Αχ, Σόνια, τι θάρρος. Και στο τέλος η μεγάλη του κραυγή. Αν βρέθηκα στην πιο ψηλή κορφή της ανθρώπινης διαμαρτυρίας ενάντια στη βία, ο θάνατος θα στεφανώσει το έργο μου με την αγνότητα της ιδέας. Τότες αποφάσισα να έρθω. Και αλήθεια ήθελε την αγνότητα. Όμως τι φρικτό στεφάνο μου. Μην κλαις, Σόνια. Ζήτησε να μην κλάψει κανείς τη θανή του. Τον καταλαβαίνω τόσο πολύ τώρα. Δεν μπορώ να αμφιβάλλω γι' αυτόν. Υπόφερα γιατί ήμουν δειλός. Κι έπειτα έριξα την πόμπα στην τυφλίδα. Τώρα δεν είμαι διαφορετικός από τον Γιάννεκ. Σαν έμαθα την καταδίκη του, ένα μόνο είχα πια στο νου μου. Να πάρω τη θέση του. Μιας και δεν μπόρεσα να σταθώ στο πλευρό του. Ποιος μπορεί να πάρει τη θέση του απόψε? Θα είναι ολομόναχος, Αλέξη. Πρέπει να τον στηρίξουμε με την περηφάνεια μας. Όπως μας στηρίζει με το παράδειγμά του.
Μην κλαις. Κοίτα, τα μάτια μου είναι στεγνά. Αλλά περήφανη, α όχι. Δεν θα μπορώ πια να είμαι περήφανη. Σόνια, μη με κατακρίνεις. Εύχομαι να ζήσει ο Γιάννεκ. Χρειαζόμαστε άντρα σαν γι' αυτόν. Αυτός δεν το εύχεται. Και πρέπει όλοι μας να επιθυμούμε να πεθάνει. Είσαι τρελή. Πρέπει να το επιθυμούμε. Γνωρίζω την καρδιά του. Έτσι μόνο θα ειρηνέψει. Α, ναι. Να πεθάνει. Μα να πεθάνει γρήγορα. Φεύγω πορεία. Έλα, Αλέξη. Ναι. Ο Ορλόφ μας περιμένει. Ναι, μην αργήσετε να ξαναγυρίσετε. Σε λίγο θα ξέρουμε. Πρόσεχε. Ο θάνατος, η κρεμάλα και πάλι ο θάνατος. Ναι, αδερφούλα μου. Μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Μην το λες αυτό. Αν η μόνη λύση είναι ο θάνατος, δεν έχουμε πάρει το σωστό δρόμο. Ο σωστός δρόμος είναι εκείνος που οδηγεί στη ζωή, στον ήλιο. Δεν μπορούμε να κρυώνουμε αδιάκοπα. Και αυτός ο δρόμος οδηγεί στη ζωή. Στη ζωή των άλλων. Η Ρωσία θα ζήσει. Θα ζήσουν τα εγγόνια μας. Θυμήσου τι είπε ο Γιάννεκ. Η Ρωσία θα γίνει όμορφη. Άλλοι, τα εγγόνια μας, ναι. Μα ο Γιάννεκ είναι στη φυλακή. Και το σκηνή είναι παγερό. Θα πεθάνει. Ίσως είναι κιόλας νεκρός. Για να ζήσουν οι άλλοι. Αχ, μπόλια. Κι αν δεν ζούσαν οι άλλοι, αν πέθαιναν για το τίποτα. Πάψε. Τι κρύο που κάνει. Κι όμως είναι άνοιξη. Υπάρχουν δέντρα στην αυλή της φυλακής, το ξέρω. Σίγουρα θα τα βλέπω. Περίμενε πρώτα να μάθουμε. Μην τρέμεις έτσι. Κρυώνω τόσο πολύ που έχω την εντύπωση πως είμαι κιόλας νεκρή. Όλα αυτά όμως μας γερνάνε τόσο γρήγορα. Ποτέ πια δεν θα είμαστε παιδιά μπόρια. Με τον πρώτο φόνο εξαφανίζεται η παιδικότητα. Ρίχνω την μπόμπα και σε μια στιγμή το νιώθεις. Μια ολάκερη ζωή κυλάει. Ναι, μπορούμε πια να πεθάνουμε. Κάναμε το γύρο του ανθρώπου. Τότε πεθαίνουμε παλεύοντας, όπως κάνουν οι άντρες. Παρατρέχετε. Έχετε χάσει το ρυθμό του ανθρώπου. Η δυστυχία και η αθλειότητα τρέχουν κι αυτές γοργά. Δεν υπάρχει πια θέση για την υπομονή και την ωριμότητα σε αυτόν τον κόσμο. Η Ρωσία βιάζεται. Το ξέρω. Πήραμε απάνω μας τη δυστυχία αυτού του κόσμου. Τι κουράγιο. Μα πολλές φορές λέω στον εαυτό μου πως είναι μια περηφάνεια που θα βρει την τιμωρία της. Είναι μια περηφάνεια που πληρώνουμε με τη ζωή μας. Κανείς δεν μπορεί να πάει πιο μακριά. Έχουμε δικαίωμα σε αυτή την περηφάνεια. Είμαστε σίγουροι πως κανένας άλλος δεν θα πάει πιο μακριά. Κάπου-κάπου, σαν ακούω το Στεπάν, φοβάμαι. Θα έρθουν ίσως άλλοι που θα πάρουν από εμάς εντολή να σκοτώσουν και που δεν θα πληρώσουν με τη ζωή τους. Θα ήταν δειλία, Σόνια. Ποιος ξέρει. Ίσως αυτό να είναι δικαιοσύνη. Και τότε πια κανένας δεν θα τολμήσει να την κοιτάξει κατά πρόσωπο. Σόνια, άρχισες να αμφιβάλλεις. Δεν σε αναγνωρίζω. Κρυώνω. Συλλογίζομαι εκείνον που πρέπει να μην τρέμει. Για να μην φανεί πως φοβάται. Δεν είσαι πια λοιπόν μαζί μας. Α, μπόρια, είμαι μαζί σας. Θα φτάσω ως το τέλος. Μισώ την τυραννία. Και ξέρω πως δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μα μπήκα στην επανάσταση με χαρούμενη καρδιά. Και κρατιέμαι στην επανάσταση με θλιμμένη καρδιά. Αυτή είναι η διαφορά. Είμαστε φυλακισμένοι. Ολόκληρη η Ρωσία είναι φυλακισμένη. Και εμείς θα γκρεμίσουμε τους τοίχους της φυλακής της. Δώσ' μου μόνο να ρίξω την μπόμπα και θα δεις. Θα βαδίσω στη μέση της φωτιάς. Κι όμως το βήμα μου θα είναι αδιάφορο. Είναι εύκολο. Είναι τόσο πιο εύκολο να πεθάνεις από αυτές τις αντινομίες παρά να τις ζήσεις. Αγάπησες ποτέ σου? Αγάπησες καμιά φορά, μπόρια? Ναι. Μα πάει τόσος καιρός που δεν θυμάμαι πια. Πόσος καιρός? 4 χρόνια. Πόσο καιρό είσαι στην οργάνωση, αρχηγός? 4 χρόνια. Τώρα αγαπάω την οργάνωση. Αγαπάς? Ναι. Αλλά να σ' αγαπάνε? Όχι. Πρέπει να βαδίσουμε. Θα θέλαμε να σταματήσουμε. Να ξαποστάσουμε λίγο. Μπρος. Μπρος, δρόμο. Θα θέλαμε να πιαστούμε από το χέρι. Και να ξεχαστούμε λίγο. Αλλά η βρωμερή δικαιοσύνη κολλάει απάνω μας σαν λάσπη. Μπρος. Να είμαστε καταδικασμένοι. Να είμαστε πιο μεγάλοι από τους εαυτούς μας. Τα πλάσματα, τα πρόσωπα. Να τι θα θέλαμε να αγαπήσουμε. Τον έρωτα πιότερο παρά τη δικαιοσύνη. Όχι. Πρέπει να βαδίσουμε. Μπρος. Μπρος, Σόνια. Μπρος, Γιάννεκ.
Γι' αυτόν όμως το τέρμα πλησιάζει. Θα του δώσουν χάρη. Το ξέρεις πως όχι. Το ξέρεις καλά πως δεν πρέπει. Ίσως αυτή τη στιγμή να βγαίνει στην αυλή. Όλος αυτός ο κόσμος ξαφνού βουβαίνεται μόλις εμφανιστεί. Φτάνει να μην κρυώνει. Μπόρια, έχεις ιδέα πως γίνεται το κρέμασμα? Στην άκρη ενός κι... Φτάνει, Σόνια! Ο Δήμιος κρεμιέται στους ώμους του. Ο Τράχυλος πάει. Δεν είναι τρομερό? Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Αν το δεις αλλιώς είναι ευτυχία. Ευτυχία? Να νιώσεις ένα ανθρώπινο χέρι πριν πεθάνεις. Σόνια, μετά πρέπει να φύγουμε. Θα ξεκουραστούμε λίγο. Να φύγουμε? Με ποιον? Μαζί μου, Σόνια. Να φύγουμε. Να, ξημερώνει. Ο Γιάννεκ είναι κιόλας νεκρός. Είμαι σίγουρη. Είμαι αδερφός σου. Ναι, είσαι αδερφός μου. Είστε όλοι τα αδέρφια μου που αγαπάω. Μα τι δυσάρεστη γεύση έχει καμιά φορά η αδερφοσύνη. Ο Γιάννεκ δεν πρόδωσε. Ο Ορλόφ κατάφερε να παρακολουθήσει. Ναι. Κάθισε. Πες μας. Τι το όφελος? Πες τα όλα. Έχω δικαίωμα να ξέρω. Απαιτώ να τα πεις με όλες τις λεπτομέρειες. Δεν τις καλοξέρω. Και έπειτα είναι ώρα να φεύγουμε. Όχι. Θα μιλήσεις. Πότε τον ειδοποίησαν? Χθες το βράδυ στις 10. Τι ώρα τον κρέμασαν? Στις 2 το πρωί. Και πρόσμενε 4 ολόκληρες ώρες. Ναι. Χωρίς να ανοίξει το στόμα του να πει λέξη. Και έπειτα όλα έγιναν βιαστικά. Τώρα τέλειωσε. 4 ώρες χωρίς να μιλήσει. Στάσου λίγο. Πώς ήταν ντυμένος? Φορούσε τη γούνα του? Όχι. Ήταν ντυμένος κατάμαυρα, χωρίς πανοφόρη. Στο κεφάλι ένα μαύρο σκουφού. Τι καιρό έκανε? Η νύχτα ήταν θεοσκότεινη. Το χιόνι βρώμικο. Και μετά η βροχή το έκανε γλιώδη και λάσπη. Έτρεμε? Όχι. Μπόρεσε να αντικρίσει το βλέμμα του Ορλόφ? Όχι. Τι κοιτούσε? Όλο τον κόσμο, είπε ο Ορλόφ. Μα δεν μίλησε διόλου. Έπειτα. Έπειτα. Άστα, Σόνια. Όχι, θέλω να ξέρω. Ο θάνατός του τουλάχιστον μου ανήκει. Του διάβασαν την απόφαση. Τι έκανε την ώρα αυτή? Τίποτα. Μια φορά μόνο τίναξε το πόδι του να βγάλει λίγη λάσπη που είχε λερώσει το παπούτσι του. Λίγη λάσπη? Αυτό πώς το ξέρεις? Ρώτησες για όλα αυτά τον Ορλόφ? Γιατί? Υπήρχε κάτι ανάμεσα στο Γιάννεκ και σε μένα. Τι πράγμα? Τον ζήλευα. Έπειτα, Στεπάν. Έπειτα! Ο πάτερ Φλόρενσκι πλησίασε και του παρουσίασε το σταυρό. Αρνήθηκε να τον φιλήσει. Και τότε είπε: «Σας είπα πως τέλειωσα με τη ζωή και κανόνισα το λογαριασμό μου με το θάνατο». Πώς ήταν η φωνή του? Η ίδια όπως πάντα. Έξω από εκείνο τον πυρετό και την ανυπομονησία που ξέρατε. Φαινόταν ευτυχισμένος. Τρελάθηκες? Μα ναι, ναι, είμαι σίγουρη. Φαινόταν ευτυχισμένος. Γιατί θα ήταν πολύ άδικο, μιας και αρνήθηκε να είναι ευτυχισμένος σε τούτη τη ζωή, για να προετοιμαστεί καλύτερα για τη θυσία, να μην δεχτεί την ευτυχία μαζί με το θάνατο. Ήταν ευτυχισμένος και βάδισε ήρεμος προς την αγχώνη. Ψέματα. Βάδισε. Τραγουδούσαν χαμηλά στο ποτάμι. Γάβγιζαν τα σκυλιά εκείνη τη στιγμή. Τότε ανέβηκε? Ανέβηκε. Χάθηκε μες τη νύχτα. Μόλις διακρινόταν η κουκούλα που του πέρασε ο Δήμιος. Έπειτα. Έπειτα. Έπειτα σου λέω. Μίλησε, Αλέξη. Έπειτα. Ένας τρομακτικός θόρυβος. Μην κλαίτε. Όχι. Όχι, μην κλαίτε πια. Το βλέπετε καλά πως είναι η μέρα της δικαίωσης. Κάτι υψώνεται τούτη την ώρα που λυτρώνει εμάς τους επαναστάτες. Ο Γιάννεκ δεν είναι πια δολοφόνος. Ένας τρομακτικός θόρυβος.
Έφτασε ένας τρομακτικός θόρυβος και νάτος που γύρισε στην παιδιάστικη ξενιασιά. Θυμάστε το γέλιο του. Πολλές φορές γελούσε χωρίς λόγο. Τι ζωντανός που ήταν. Θα γελάει τώρα. Θα γελάει με το πρόσωπο χωμένο στη γη. Μπόρια, είσαι αδερφός μου. Είπες πως θα με βοηθούσες. Ναι. Τότε βόηθαμε. Δώσ' μου την πόμπα. Ναι, την άλλη φορά θέλω να τη ρίξω εγώ. Θέλω να είμαι η πρώτη γυναίκα που θα ρίξει πόμπα. Το ξέρεις καλά πως δεν θέλουμε γυναίκες στην πρώτη γραμμή. Είμαι πια γυναίκα! Δέξου, Μπόρια. Ναι, δέξου. Είναι η σειρά σου, Στεπάν. Δέξου. Τώρα μου μοιάζει. Θα μου τη δώσεις. Έτσι δεν είναι? Θα τη ρίξω. Και αργότερα, μια παγερή νύχτα. Ναι, Σόνια. Γιάννεκ, μια παγερή νύχτα και το ίδιο σκηνή. Όλα θα είναι πιο εύκολα τώρα. Ακούσατε το έργο του Αλμπέρ Καμί, «Η Δίκαιη». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες. Γιάννης Αργύρης ως Μπόρια Ανένκο. Βούλα Ζουμπουλάκη ως Σόνια. Βίρον Πάλης ως Στεπάν. Θεόδωρος Έξαρχος ως Αλέξης Βοϊνό. Δημήτρης Μυράτ ως Γιάννεκ Καλιάγεφ. Κώστας Μανιουδάκης ως Δεσμοφύλακας. Νίκος Δενδρινός ως Φώκα. Βάσος Ανδρονίδης ως αστυνόμος Σκουράτοφ και Σούλα Θανασιάδου ως Μεγάλη Δούκισσα. Μετάφρασης Δημήτρη Μυράτ. Μουσική επιμέλεια Αργυρός Μεταξά. Ρύθμιση ήχου Νίτσας Λουγκή. Ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρη Μυράτ.